Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι 5η, 14 Μαρτίου. Σήμερα ψηφίζεται σε δεύτερη ψηφοφορία και η αναθεώρηση του Συντάγματος, μια ελλιπής και άτολμη αναθεώρηση του Συντάγματος που τίποτα απολύτως δεν πρόκειται να αλλάξει. Ελπίζω τουλάχιστον να ψηφιστεί αυτή η διάταξη για να μην διαλύεται η Βουλή λόγω μη εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, τουλάχιστον αυτό να αλλάξει, για να μην συμβεί το έσχος που συνέβη το 2014 και το πληρώνουμε ακριβά σήμερα με τις πρόωρες εκλογές που προεκλήθησαν λόγω μη εκλογής εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σταύρου Δήμα τότε, για να γίνουν εκλογές και να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και να φέρει όλη αυτή την καταστροφή που επέφερε στον τόπο. Αλλά θα το δούμε τι θα γίνει απόψε στη Βουλή. Η ψηφοφορία αυτή για ορισμένους ήταν και προμήνυμα αν θα γίνουν εκλογές ή όχι πριν από την κανονική λήξη θητείας. Εγώ δεν το πιστεύω. Αυτή τη στιγμή εγώ έλεγα ότι δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές πριν από τις 26 Μαΐου που είναι προγραμματισμένες οι ευρωεκλογές. Θα γίνουν οι μαζί. Θεωρώ ότι πάλι δεν το γνωρίζω αυτό. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο ακόμα να γίνουν εκλογές εθνικές μαζί με τις ευρωεκλογές του Μαΐου. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό που λέει ο Τσίπρας και που δείχνει να το εννοεί όσο μπορούμε να πιστέψουμε τον Τσίπρα είναι ότι πάει για το τέλος τετραετίας. Ξέρετε γιατί τον πιστεύω ότι σε αυτό μπορεί και να λέει την αλήθεια? Γιατί ο Τσίπρας διακατέχεται από την οτροπία του χαρτοπαίκτη. Δεν ξέρω αν έχετε παίξει ποτέ πόκερ. Εμένα μου αρέσει καμιά φορά και παίζω. Η νοοτροπία του χαρτοπαίκτη είναι αυτή. Χάνω. Αλλά όταν, όσο είμαι στο τραπέζι, όσο είμαι στο παιχνίδι δηλαδή μέσα, όλο λέω ότι κάτι θα συμβεί και θα γυρίσει η τύχη μου και θα ρεφάρω και θα μπορέσω να κερδίσω αυτά που χάσα. Στην πραγματικότητα, αυτό που συνήθως συμβαίνει, ότι αν κάποιος χάνει συνέχεια, όσο παραμένει περισσότερο θα χάσει το τέλος. Και αυτό θα συμβεί και με τον Τσίπρα. Όσο παραμένει στο παιχνίδι, τόσο μεγαλύτερη διαφορά θα χάσει στο τέλος. Αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι. Και θέλω να σας το πω αυτό για να είμαι έντιμος απέναντί σας, ότι οι εκλογές, αυτή τη στιγμή, βουλευτικές εκλογές, τις θεωρώ πια πιθανότερο να γίνουν μετά το Μάιο, παρά το Μάιο. Πριν από το Μάιο δεν νομίζω ότι παίζει πια. Κυκλοφόρησε ένα σενάριο για εκλογές τον Ιούνιο. Ούτε τέτοιο σενάριο παίζει. Ή Μάιο θα γίνουν ή στο τέλος τετραετίας. Κάπου εκεί, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Εκεί μέσα. Δεν πρόκειται να γίνουν άλλοτε οι εκλογές. Τώρα, έρχομαι σε ένα θέμα. Ξέρετε, επειδή αυτές τις μέρες έχω την ατυχία, αν έχω υποστεί ένα μικρό ατύχημα που μου έχει περιορίσει κινητικά τη δυνατότητα να γυρίζω και επειδή έχω ακόμα και δυνατούς πόνους, παρόλα αυτά προσπαθώ να ανταποκρίνομαι στις υποχρεώσεις μου, παρακολουθώ όσο μπορώ περισσότερο τα τεκτενόμενα. Και πηγαίνω όπου με καλούν. Δηλαδή σήμερα το πρωί είχα πάει στον Sky, στην πρωινή εκπομπή του Sky, και μίλησα για όλα αυτά τα θέματα που θα πούμε συνέχεια. Θέλω λοιπόν να δέχτηκα πάρα πολλά τηλεφωνήματα και πάρα πολλά μηνύματα από φίλους που ενοχλήθηκαν από κάποιους τηλεθεατές που πήραν χθες τηλέφωνο και μου επετέθησαν ευθέως. Επειδή εκείνοι ήταν ΣΥΡΙΖΕΙ και εγώ είμαι αντισυριζαίος. Επαναλαμβάνω για να γίνει σαφές αυτό. Το να μου επιτίθενται βαλτί από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν με ενοχλεί καθόλου. Γι' αυτό και δεν χάνω την ψυχραιμία μου. Δεν πρόκειται ποτέ να χάσω την ψυχραιμία μου από ανθρώπους που ξέρω ότι είναι βαλτί για να μου επιτεθούν. Ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν, με φοβούνται. Πρέπει να το καταλάβετε, με φοβούνται στο ΣΥΡΙΖΑ. Με φοβούνται στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί έχω πολύ μεγάλη υποστήριξη από τον κόσμο. Γιατί είμαι η φωνή του κόσμου. Κάποιοι με φοβούνται και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι, έχουμε πολύ μεγάλη υποστήριξη από κόσμο, τον απλό κόσμο.
Το βλέπω από όταν γυρίζω στις γειτονιές, στις περιφέρειες του δυτικού τομέα της Β' Αθηνών, στο Ιγάλο, στο Χαϊδάρι, στην Αγία Βαρβάρα, στο Περιστέρι, στο Ήλιον, στην Πετρούπολη, στο Καματερό, στο Αγίου Σαναργύρου, σε όλες αυτές τις περιοχές που πηγαίνω, η αγάπη του κόσμου είναι πολύ μεγάλη. Γιατί καταλαβαίνει ο κόσμος ότι εγώ είμαι η δική σας, ότι είμαι η φωνή σας. Ότι εγώ είμαι γνήσιος, είμαι αυτός που βλέπετε. Και προσπαθούν να με μειώσουν και να με συκοφαντήσουν, να με προσβάλλουν κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εγώ στα λέω όλα ειλικρινά. Κάποιοι που με φοβούνται. Με φοβούνται και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία κάποιοι. Και από άλλα κόμματα. Λοιπόν, εγώ θέλω να είμαι έντιμος μαζί σας λοιπόν, για να σας πω ότι αντέχω. Είμαι η φωνή σας και θα συνεχίσω να είμαι η φωνή σας. Και αυτή εδώ η εκπομπή θα είναι ένα προπύργιο ελευθερίας. Θα λέει ο καθένας ό,τι θέλει, ακόμα και αν με βρίζει. Ακόμα και αν είναι εναντίον μου. Θα επιτρέπω στον καθένα να βγαίνει και να λέει ελεύθερα την άποψή του. Δεν θέλω να βρίζετε άλλους. Εμένα βρίζετε με όσο θέλετε. Να μην βρίζετε άλλους. Άλλους που δεν είναι παρόντες. Και που δεν είναι σωστό να βρίζετε ανθρώπους που δεν είναι παρόντες. Κατά τα άλλα, είσαστε ελεύθεροι όταν παίρνετε τηλέφωνο, ακόμα και αν είστε βαλτοί από το ΣΥΡΙΖΑ ή από οποιονδήποτε, να λέτε την άποψή σας. Όπως τη λέω και εγώ ελεύθερα. Να τη λέτε την άποψή σας. Φτάνει να είναι η δική σας άποψη και να μην είναι βαλτή η άποψή σας. Γιατί τότε υποτιμάστε εσείς, όχι εγώ. Εσείς υποτιμάτε που εκφράζετε τις απόψεις. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ την εκπομπή εγώ δεν σκιάζομαι, δεν φοβερίζομαι, δεν υποκύπτω. Είμαι η δική σας φωνή και θα συνεχίσω να είμαι η δική σας φωνή. Και όσοι θέλουν μπορούν να μ' ακούνε. Όποιοι δεν θέλουν πάλι, δεν υποχρεούνται να μ' ακούνε. Δεν έχω βάλει με το ζόρι κανέναν από εσάς να με βλέπει ή να μ' ακούει. Τον έχω μαντρώσει, τον έχω κλείσει σε κανένα υποχρεωτικά να βλέπει την εκπομπή αυτή. Δεν νομίζω. Όποιος θέλετε βλέπει, όσοι δεν θέλετε τη βλέπει. Τι συμβαίνει όμως. Η εκπομπή αυτή πάει πολύ καλά. Μεταδίδεται τρεις φορές την ημέρα. Πάει πολύ καλά και την ακούει πολλοί κόσμος. Και κόσμος λαϊκός. Όχι τα υψηλά κλιμάκια, τα δίθεν υψηλά της Κηφισιάς ή της Γλυφάδας του Κολονακίου. Τα βλέπει απλώς ο κόσμος. Γιατί εγώ σε αυτόν απευθύνομαι. Γιατί εγώ τη γλώσσα αυτή τη ξέρω. Να μιλάω στον απλό τον κόσμο. Τον κόσμο τον οικοκυραίο. Τους νοικοκύριδες, τους μεγαλοκαματιάριδες, τους ανθρώπους του μόχθου, τους συνταξιούχους. Αυτούς εγώ ξέρω και αναγνωρίζω, σαν γνήσιους Έλληνες. Σε αυτούς πηγαίνω κοντά, με αυτούς τους ανθρώπους μιλάω. Και γνωρίζω το μεράκι τους, τους μόχθους τους, τους καημούς τους, τους πόνους τους. Δυστυχώς, λόγω του ποδιού μου, αυτές τις μέρες δεν μπόρεσα να γυρίσω όσο θα ήθελα κοντά στις γειτονιές. Ελπίζω την άλλη εβδομάδα να μπορέσω. Κοντά στις γειτονιές εκεί της Δυτικής Αθήνας. Πήγα βέβαια και στην χτες με το ζόρι βέβαια. Πήγα γιατί είχα ένα πολύ ωραίο, πολύ το χάρηκα, μια πολύ ωραία συνάντηση στη Νίκαια με τον Μητροπολίτη της Νίκαιας, τον κύριο Αλέξιο. Ένα εξαιρετικό, δεν τον γνώριζα. Πρώτη φορά τον γνώρισα. Συμπτωματικά ήμασταν και συμπατριώτες από την Κεφαλονιά και οι δύο η καταγωγή μας. Ένας εξαιρετικός ιεράρχης που τον αγαπάνε οι κληρικοί, τον αγαπάει ο κόσμος. Έχω γνωρίσει αυτόν τον καιρό που ασχολούμαι ειδικά με τη Δυτική Αθήνα, έχω γνωρίσει παπάδες άξιους. Υπάρχουν και παπάδες που δεν είναι τόσο άξιοι. Αλλά έχω γνωρίσει παπάδες που είναι πραγματικοί παπάδες. Αυτό που ξέραμε παλιά. Υπάρχουν και άνθρωποι που. Σε όλα τα. Παντού υπάρχουν και απατεώνες και καλοί. Γι' αυτό εγώ δεν ισοπεδώνω ποτέ. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι πουθενά το ίδιο. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Υπάρχουν έντιμοι άνθρωποι και ανέντιμοι, ηθικοί και ανήθικοι σε όλα τα επαγγέλματα και σε όλες τις λειτουργίες. Γι' αυτό δεν ισοπεδώνω ποτέ. Δεν με ακούσετε εμένα να πω απαξιωτικά, όπως λένε κάποιοι, ή οι δημοσιογράφοι, α, οι πολιτικοί. Υπάρχουν πολλοί ανέντιμοι και ανήθικοι δημοσιογράφοι. Υπάρχουν πολλοί ανέντιμοι και ανήθικοι πολιτικοί. Υπάρχουν όμως και έντιμοι και ηθικοί. Εγώ λοιπόν αντέχω. Αντέχω και είμαι όρθιος και θα συνεχίσω να είμαι εδώ κάθε μέρα για να σας λέω ελεύθερα την άποψή μου, όπως περιμένω από εσάς να λέτε ελεύθερα την άποψή σας.
Με επιχειρήματα και με ήθρος, με ευπρέπεια. Αυτό ταιριάζει στους Έλληνες. Εμείς οι Έλληνες είμαστε λαός με ήθρος και με ευπρέπεια. Και έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί έμαθα ότι σήμερα το πρωί, στην εκπομπή του φίλου μου του Γιώργου του Παπαδάκη, στον Αντένα, ήταν καλεσμένος ο κύριος Κώστας Αρβανίτης. Ο κύριος Κώστας Αρβανίτης υπήρξε δημοσιογράφος. Είχαμε συμπέσει και στην ΕΡΤ. Και όταν έφυγα εγώ από το ΜΕΓΑ, πήγε αυτό στο ΜΕΓΑ μετά από μένα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αριστερός, δικαίωμά του. Και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι με το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα κατεβαίνει υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει το δικαίωμα να το κάνει. Έμαθα λοιπόν, δεν την είδα εγώ την εκπομπή, μου τη μετέφεραν, ότι σήμερα ο κύριος Αρβενίτης στην εκπομπή του κυρίου Παπαδάκη, ως Μιέδη, και θεωρώ πως είναι αναξιοπρεπέστατο εκ μέρους του, καταφέρθηκε με συκοφαντικό τρόπο εναντίον. Εγώ παραλαμβάνω, δεν πτωούμε. Ούτε από τις συκοφαντίες του κυρίου Αρβανίτη, ούτε από τις συκοφαντίες των ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ. Αντέχω, αντέχω. Θεωρώ όμως πως είναι ντροπιαστικό για τον ίδιο τον κύριο Αρβανίτη να καταφέρεται εναντίον πολιτικών του αντιπάλων και μάλιστα εναντίον συναδέλφων δημοσιογράφων με απαξιωτικό και συκοφαντικό τρόπο. Καταλαβαίνω, κύριε Αρβανίτη, ότι με φοβάστε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Το καταλαβαίνω ότι με φοβάστε. Ό,τι και αν πείτε εναντίον μου, εγώ αντέχω. Και ποιος είναι ψεύτης, το ξέρει πολύ καλά ο ελληνικός λαός. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο ψεύτης και όλοι εσείς που τον ακολουθείτε. Τώρα, από εκεί και πέρα, το να με βρίζει και να με συκοφαντεί ένας άνθρωπος όπως ο κύριος Αρβανίτης, ο οποίος είχε αποκαλέσει τον πρώην πρωθυπουργό, ακόμα ήταν ενεργεία, τον κύριο Σαμαρά ως μαλάκα, είναι τίτλος τιμής για μένα να με βρίζει ο κύριος Αρβανίτης. Όπως ήταν τίτλος τιμής για τον κύριο Σαμαρά να τον αποκαλούν έτσι άνθρωποι σαν τον κύριο Αρβανίτη. Ούτε ο κύριος Σαμαράς πτωείται, ούτε εγώ πτωούμε από το χαμηλό επίπεδο του κυρίου Αρβανίτη. Εγώ, όπως έχετε προσέξει, ποτέ, μα ποτέ δεν καταφέρομαι αντίον συναδέλφων δημοσιογράφων. Ποτέ. Προσωπικά. Καταφέρομαι αντίον νοοτροπιών, διαφωνώ με ορισμένα πράγματα που λέγονται, αλλά ποτέ δεν χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμούς. Ποτέ δεν έχω χρησιμοποιήσει χαρακτηρισμούς για έναν δημοσιογράφο, υβριστικούς. Ας πούμε, μου λένε πάρα πολλοί, με παίρνουν τηλέφωνο και διαμαρτύρονται, νεοδημοκράτες φυσικά, εναντίον του κυρίου Χατζηνικόλα. Εμένα ο κύριος Χατζηνικόλας, με τον οποίο διαφωνώ πλήρως. Πλήρως. Όλα δεν είναι προσωπική όμως η διαφορά μας. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον κύριο Χατζηνικόλα. Προσωπικό. Αντιθέτως, μάλιστα, προσωπικά μου είναι και συμπαθής. Το πρόβλημά μου είναι αυτά που λέει και οι απόψεις του, τις οποίες τις θεωρώ λαθασμένες. Όχι λαθασμένες, υπερβολικές και σε ορισμένες φορές ότι μεταφέρουν τη γραμμή γραμμιτζίδικη. Εντάξει. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν είναι το πρόβλημά μου ο κύριος Χατζηνικόλας. Είναι αυτά που λέει ο κύριος Χατζηνικόλας. Και γι' αυτό, όποτε λέω, και χτες το βράδυ που ήμουν στην εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου, διαφώνησα μαζί του. Και έχει πέσει και πολλές φορές έξω, γιατί ακριβώς επειδή μεταφέρει τις επιθυμίες της κυβέρνησης, μοιραίο είναι να πέφτει και έξω. Αλλά δεν έχω προσωπικό πρόβλημα με τον κύριο Χατζηνικόλα. Και προσωπικά ποτέ δεν πρόκειται να τον προσβάλλω. Γενικά δεν προσβάλλω ανθρώπους. Συγκεκριμένα. Και κανέναν άλλο συνάδελφο δημοσιογράφο. Δεν είναι της λογικής μου να επιτίθεμαι και μάλιστα να προσβάλλω με χαρακτηρισμούς. Μόνο με πολιτικούς χαρακτηρισμούς. Σήμερα το πρωί στον Sky είπα ευθέως ότι είναι ντροπή για τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει 151 ψήφους στη Βουλή και η 151η να είναι η κυρία Μεγαλοοικονόμου. Δεν έχω τίποτα ενίδιο κύριε Μεγαλοοικονόμου. Κάνει τίποτα απολύτως. Συμπαθέστητη κυρία είναι. Δεν κάνει όμως για την πολιτική. Δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική. Η γυναίκα αυτή είναι αλλού. Και είναι ντροπή για τον ΣΥΡΙΖΑ να στηρίζει την επιβίωσή του ως κυβέρνησης στην ψήφο της κυρίας Μεγαλοοικονόμου.
Αυτό είπα. Και αυτό είναι πολιτική κριτική. Το ίδιο έχω πει και για την κυρία Κουντουρά. Η κυρία Κουντουρά, κατά τη γνώμη μου, δεν κάνει για την πολιτική. Η κυρία Κουντουρά ήταν ένα μοντέλο, πετυχημένο μοντέλο. Δεν κάνει για την πολιτική όμως. Το ίδιο είχα πει και για την κυρία Παπακώστα. Κυρία Παπακώστα δεν ξέρω τι δουλειά κάνουν και δεν ξέρω αν δούλεψε ποτέ. Δεν κάνει για την πολιτική και το αποδεικνύει τώρα. Με αυτή την απίστευτη κολοτούμπα που έκανε, που και αυτή είναι πολιτικός χαρακτηρισμός κολοτούμπα. Πολιτική κολοτούμπα έκανε. Και εγώ αυτά θα τα λέω. Σε όποιον αρέσουν. Ξέρω ότι δεν αρέσουν στους Σιριζέους. Γι' αυτό και με έχουν στοχοποιήσει. Και γι' αυτό μου επιτίθενται. Δικαίωμά τους. Όσο και αν μου επιτίθενται, εγώ θα είμαι όρθιος. Όσο και αν προσπαθούν να με αποκλείουν από μέσα. Όσο και αν μου κάνουν πόλεμο. Όσο και αν προσπαθούν να με προσβάλλουν, δεν προσβάλλομαι εγώ. Εγώ είμαι όρθιος. Γιατί εγώ έχω εσάς. Έχω τη δύναμή μου, είναι η δική σας υποστήριξη και η δική σας αγάπη. Και εγώ θα συνεχίσω, είτε μέσα στη Βουλή, είτε έξω από τη Βουλή, που είμαι τώρα, να είμαι η δική σας φωνή. Και όταν με το καλό, με τη δική σας ψήφο, γιατί οι πολιτικοί υπάρχουν εφόσον το θέλουν οι πολίτες, με τη δική σας ψήφο μπω στη Βουλή, θα συνεχίζω να εκφράζω τα δικά σας δικαιώματα και τα δικά σας παράπονα, το δικό σας πόνο, τα δικά σας ελπίδες, τις δικές σας προσπάθειες. Το έλεγα και ευτυχώς το άκουσε και ο κύριος Μητσοτάκης. Εδώ και καιρό δίνω ένα πολύ μεγάλο αγώνα για τις χείρες. Τις οποίες θεωρώ πως είναι οι πιο αδικημένες από τον κατάπτυστο τον επέστη τον νόμο Κατρούγκαλου. Και ευτυχώς ήρθε ο Κυριάκος και είπε αυτό που λέω τόσο καιρό. Καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου, η αναπλήρωση της σύνταξης για τις χείρες θα πάει από το 50% στο 70%. Είναι ντροπή να υπάρχουν τέτοιες συντάξεις για τις χείρες και να μην ξέρουν και πότε θα τις πάρουν και αν θα τις πάρουν και για πόσο θα τις παίρνουν. Είναι ντροπή αυτή η συμπεριφορά που έχει γίνει εις βάρος των χειρών. Και χαίρομαι που η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ενστερνίστηκε τις απόψεις μου αυτές. Και είναι πολύ μεγάλη και γενναία πράξη αυτό. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε. Είναι άλλο πράγμα να λες ορισμένα πράγματα όταν είσαι δημοσιογράφος και άλλο όταν είσαι πολιτικός. Γιατί πολιτικός πρέπει να είσαι πολύ πιο υπεύθυνος. Αν είσαι πραγματικός πολιτικός και αν πραγματικά νοιάζεσαι για το συμφέρον του τόπου σου και για το συμφέρον της πατρίδας σου. Η αγωνία μου είναι μεγάλη. Χτες βγήκε ένας κύριος Πιλάλης που ήταν εδώ στην εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου και μου λέει η ανεργία πέφτει. Του λέω εγώ δεν το πιστεύω. Μου λέει αφισβητείτε τα στοιχεία της Ελστάτ. Ναι, τα αφισβητώ ευθέως. Τα αφισβητώ ευθέως. Γιατί όπως έλεγε ο Ισραήλ υπάρχουν ψέματα, μεγάλα ψέματα και στατιστικές. Και να ρωτήσω ένα πολύ απλό πράγμα. Πού προσλαμβάνουν. Κάθε μέρα με βομβαρδίζουν φίλοι, γνωστοί, άγνωστοι, άνθρωποι πονεμένοι που με παρακαλάνε για μια δουλειά, για οποιαδήποτε δουλειά, ψάξε μου να βρω κάτι. Κάθε μέρα αν δείτε μηνύματα που παίρνω ιδίως στο Facebook, είναι κάτι το απίθανο. Πληγώνεται η ψυχή μου γιατί δεν μπορώ, πού να τους βρω. Ούτε στα My Market που πρέπει να χαμογελάνε για το 300 ευρώ δεν βρίσκουν. Πια. Πού να πάμε. Πού είναι οι δουλειές, κύριε Πιλάλη, τούπα, που προσλαμβάνουν, να σας στείλω. Έχω μια λίστα με 100 ονόματα, να σας στείλω να πάνε να πιάσουν δουλειά οι άνθρωποι αυτοί. Μοκ. Αμφισβητείτε, λέει, στατιστικές. Ναι, ποιες στατιστικές και κουραφέξαλα. Εγώ βλέπω ότι αυξήθηκε το μόνο που προσλαμβάνουν είναι μετακλητούς στο ΣΥΡΙΖΑ. Για να βάζει τους καρανικαίους στο δημόσιο με 2.500 το μήνα. 2.500 το μήνα. Το ξέρετε ότι παίρνει ο καρανίκας 2.500 ευρώ το μήνα. Συν υπερορίες. Για να ξύνεται. Για να μην κάνει τίποτα. Για να ασχολείται με την ειδική κάναβη.
Το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό. 2.500 ευρώ το μήνα, συν υπερορίες. Και ο άλλος αγωνίζεται για μια φεσούλα σε μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ και του λένε να παίρνει 400 ευρώ και να χαμογελάς και να γελάς. Γιατί αλλιώς θα έρθει ο μυστικός επισκέπτης και θα σε πετάξουν έξω. Θα σε μα... πώς το είπε προχθές ο Ράδιο Αρβίλα που σε έβαινε τους βασανίζαρε όσους δεν χαμογελούσαν αρκετά. Τους κάνανε ηλεκτροσόκ. Καθυπερβολή φυσικά το παρουσίαζε το Ράδιο Αρβίλα. Αυτό. Πού γίνονται οι προσλήψεις, πέστε μου. Πού υπάρχουν προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα. Στο δημόσιο, ναι, υπάρχουν. Αλλά μόνο για τους μετακλητούς του ΣΥΡΙΖΑ. Οι οποίοι φυσικά θα φύγουν την επόμενη μέρα των εκλογών. Ξέρετε όμως πόσο κόστησαν αυτοί στο ελληνικό δημόσιο. Γιατί το λέει κανείς αυτό. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο αυξήθηκε από το 2015 μέχρι σήμερα, σταδιακά, η μισθολογική δαπάνη στο δημόσιο. Αυξήθηκαν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Αυξήθηκε όμως η μισθολογική δαπάνη γιατί αυξήθηκε ο αριθμός των μισθοδοτούμενων από το δημόσιο. Δηλαδή, των μισθοδοτούμενων με λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου. Που μπήκανε κάποια ρουσφέτια του ΣΥΡΙΖΑ. Λουσφέτια του ΣΥΡΙΖΑ και τίποτα άλλο. Μπήκανε γιατροί στα νοσοκομεία? Όχι βέβαια. Πηγαίνουν να δείτε τι γίνεται στα νοσοκομεία. Μπήκανε δάσκαλοι στα σχολεία μας? Όχι βέβαια. Μόνο τα βίσματα και τα ρουσφέτια του ΣΥΡΙΖΑ μπήκανε. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ κοστίζουν. Ξέρετε πόσο είναι 2,5 δισεκατομμύρια? Έχετε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει να πληρώνουμε 2,5 δισεκατομμύρια περισσότερους μισθούς όλων αυτών των τύπων? Να μην τους χαρακτηρίσω του κομματικού στρατού του ΣΥΡΙΖΑ. 2,5 δισεκατομμύρια είναι το σύνολο του ΕΝΦΙΕ. Όλοι εσείς που μου λέτε ότι κοπιάζετε, αγωνιάτε, υποφέρετε για να πληρώσετε τον ΕΝΦΙΕ, σας τον παίρνουν τον ΕΝΦΙΕ εκβιαστικά, ληστρικά. Πληρώνετε για το σπίτι σας ΕΝΦΙΕ, σας το παίρνουν ληστρικά και για να πηγαίνουν να πληρώνουν το μισθό του Καρανίκα και των τύπων σαν τον Καρανίκα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Και αυτά δεν είναι, αυτά είναι γεγονότα. Φυσικά δεν αρέσουν στους Σιριζαίους. Γι' αυτό όποιον τολμάει να πει προσπαθούν να τον μειώσουν και να τον προσβάλλουν και να τον συκοφαντήσουν. Αλλά εγώ θα τα λέω. Εγώ θα τα λέω. Όπως εγώ ήμουν ο πρώτος που είπα ότι δεν ανέχομαι ο κύριος Κυρίτσης να προσβάλλει έτσι τους νεκρούς της Μαρφίν. Δεν ανέχομαι, επειδή έχω δώσει πολύ μεγάλο αγώνα για αυτό το μεγάλο έγκλημα της δεκαετίας, είναι το μεγαλύτερο έγκλημα της δεκαετίας, η δολοφονία των τριών ανθρώπων στη Μαρφίν, της Αγγελικής που ήταν έγκυος τότε και δεν είδε ποτέ το φως της ζωής το παιδί της, της Βιβής και του Νόντα. Στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ αυτή την μαύρη μέρα για την ελληνική ιστορία. Που κάηκαν από εξτρεμιστές, από ακροαριστερούς εξτρεμιστές, κάηκαν επειδή τους πετούσα Μολότοφ. Και έρχεται τώρα ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καλογύρου, υπουργός δικαιοσύνης, να αθωώσουν τις Μολότοφ. Να δώσουν το σύνδημα, δεν πειράζει, κάψτε το τα πάντα, ελεύθερα. Εγώ δεν μπορώ να τα ακούω αυτά και να μένω σιωπηλός. Μπορεί να μην αρέσει στους Σιριζαίους, αλλά εμείς στη δημοκρατία δεν έχουμε κουλτούρα Μολότοφ. Εσείς εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχετε κουλτούρα Μολότοφ. Μπορεί ο κύριος Πιλάλης που μου έλεγε χθες στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου να θέλει να γυρίσουν την Ελλάδα στο διχασμό, στον εμφύλιο πόλεμο, στα Δεκεμβριανά. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Η Ελλάδα πρέπει να κοιτάει μπροστά. Όχι να πηγαίνει στις Μολότοφ και στην καταστροφή και στις φωτιές. Και στους κυρίτσιδες που μιλάνε με τόσο απαξιωτικό τρόπο για τα θύματα των Μολότοφ. Ακόμα όταν βλέπω αυτή τη φωτογραφία της Αγγελικής που πνίγηκε από τους καπνούς. Δακρύζω. Όταν βλέπω το Θάνο Αξαρλιάν, ήμουν δυστυχώς
500 μέτρα πιο εκεί, που σκοτώθηκε ο Θάνος Αξαρλιάν, πάνω από 25 χρόνια. Πια. Όταν βλέπω το παιδάκι αυτό, τότε παιδάκι ήταν. 20χρονο παιδάκι. Νεκρό, εμόφυρτο, στο πεζοδρόμιο της Καραγιώρης Σερβίας. Και να βγαίνει η κυρία Λοΐζου. Η κυρία Λοΐζου που το μόνο της επίτευγμα είναι ότι ήταν κόρη του μπαμπά της. Γιατί μιλάνε για οικογενειοκρατία και ΣΥΡΙΖΕΗ. Εναντίον στη δίθεν της οικογενειοκρατίας. Και να βγαίνει και να λέει ότι πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη από τον ξηρό τα θύματα της τρομοκρατίας. Πρέπει να ζητήσουν τα θύματα του ξηρού συγγνώμη από τον ξηρό. Και από την κυρία Λοΐζου. Δηλαδή να ζητήσει ο Αξαρλιάν και η μάνα του Αξαρλιάν συγγνώμη από τον ξηρό και τον Κουφοντίνα. Εκεί τρελαίνεσαι. Εκεί τρελαίνεσαι. Λες, πλέον έχει χαθεί το μέτρο. Ποιο μέτρο έχουμε, είναι άλλος κόσμος. Άλλος κόσμος. Τι σχέση μπορεί να έχει ένας κανονικός νοικοκύρης άνθρωπος με τη Λοΐζου και τον Κυρίτσι. Τι σχέση μπορεί να έχει. Ελεύθερες ή Μολότοφ. Το χειρότερο και από την κατασκευή Μολότοφ που γίνεται πλημέλημα είναι ότι μέσα στην αλλαγή, και αποκαλύφθηκε, κάθε μέρα αποκαλύπτονται, μέσα σε αυτήν την αλλαγή του ποινικού κώδικα που προωθείται, είναι ότι λένε ότι όποιος στρατολογήσει νέους ανθρώπους σε τρομοκρατικές οργανώσεις, τους εκπαιδεύσει να κάνουν τρομοκρατικές πράξεις, φυλακίζεται για 6 μήνες. Το καταλαβαίνετε αυτό? Γίνεται πτέσμα το να στρατολογήσει τρομοκρατικές οργανώσεις. Με το νέο νόμο του κυρίου Καλογύρου και του κυρίου Τσίπρα. Τι σχέση έχει η κεντροαριστερά, που τη σέβομαι απόλυτα, η σοσιαλδημοκρατία που τη σέβομαι απόλυτα, με αυτό το μπάχαλο, με τους μπαχαλάκηδες, με τους τρομοκράτες, με τους ξηρούς, με τους κουφοντίνες, τι σχέση έχει? Και μας λέει ο δήθεν ο κύριος Τσίπρας ότι θα γυρίσει τη χώρα. Θα κάνει το ΣΥΡΙΖΑ πιο κεντροαριστερό. Με αυτούς τους νόμους. Με τους Κυρίτσιδες, με τις Λοΐζου. Με την Μυρσίνη Ζορμπά. Έσπα. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Νιώθω μια τόσο μεγάλη ντροπή για αυτά που γίνονται σήμερα και τόσο μεγαλύτερη ακόμα θλίψη. Που η κοινωνία μας ανέχεται τα πάντα πια. Ανέχεται τα πάντα. Κυβέρνηση Μολότοφ δεν είχα ξανακούσει ποτέ άλλο. Να ενθαρρύνονται, να κατασκευάζουν Μολότοφ. Πλημέλημα λέξη. Όπως ξέρετε με το πλημέλημα, δεν πας ποτέ φυλακή πια. Δεν πας. Πλημέλημα σημαίνει πτέσμα. Το πλημέλημα έγινε πτέσμα. Είναι υποτίθεται απαξιωτικό μόνον. Σιγά που τώρα ο άλλος που πετάει Μολότοφ φοβάται μήπως πως τον κακοχαρακτηρίσει η κοινωνία. Εκεί καταντήσαμε. Και αυτό φυσικά δεν αρέσει στους Σιριζέους όλα αυτά που λέω. Γιατί ευτυχώς ακόμα στην Ελλάδα υπάρχουν εκατομμύρια νοικοκύριδες άνθρωποι που ανησυχούν για αυτή την εξέλιξη. Δεν τους αρέσει. Δεν τους αρέσει όταν τους λέω ότι είναι ψέματα η μείωση της ανεργίας και όταν τα στοιχεία του ΟΑΕΔ δείχνουν ότι υπάρχει αύξηση της ανεργίας, όχι μείωση. Γιατί τα μόνα ασφαλή στοιχεία είναι ο αριθμός των εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ. Δεν τους αρέσει όταν λέω για τις Μολότοφ και για τους Κυρίτσιδες και για τη Λοΐζου. Δεν τους αρέσει όταν λέω για τον μπάχαλο που πάρει στο δημόσιο σήμερα. Τι να κάνουμε. Εγώ έχω υποχρέωση να τα λέω. Έχω υποχρέωση απέναντι σε εσάς, γιατί είμαι η φωνική σας φωνή. Ο λόγος ανήκει σε εσάς, αγαπητές φίλες και φίλοι, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Είμαστε όρθιοι, τίποτα δεν μας πτωεί. Θα συνεχίσουμε για την ανόρθωση της πατρίδας μας με κάθε κόστος. Ακόμα και κόντρα σε αυτούς που ενθαρρύνουν την ιδεολογία της Μολότοφ. Η χώρα θα γίνει ξανά μια κανονική ευρωπαϊκή δημοκρατία. Θα γίνει. Όσο και αν προσπαθούν κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ να το εμποδίσουν. Κύριε Νίκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Λοβέρδο. Διαφωνώ ότι θα γίνει μια σύγχρονη δημοκρατία όσο υπάρχει Τσίπρα στην εξουσία.
Λοιπόν. Όταν φύγει, για τότε μιλάω, όσο υπάρχει φυσικά. Φύγει στην αντιπολίτευση θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Βέβαια. Είναι βέβαιο αυτό. Έτσι, γιατί τώρα αυτοί στην εξουσία που γλυκαθήκανε δύσκολα να την αποχωριστούν. Λοιπόν, ωραία αυτά που λέτε, συμφωνώ. Αλλά ο Πλάτων είχε πει κάποτε, φέρτε μου πολίτες να φτιάξω πολιτεία. Όταν οι πολίτες παρασύρονται και ψηφίζουν κάποιους ανθρώπους που λένε παχιά λόγια, τι περιμένετε εσείς να φτιαχτεί αυτή η χώρα? Συμφωνώ μαζί σας. Κάποτε ο Καραμαλής είχε πει το αμίμητο ότι η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο. Λοιπόν, και το πέσαν τότε όλοι επάνω που δεν είμαι καραμαλικός. Έτσι. Στο κεντρό χώρο ανήκω. Και πέσαν όλοι επάνω για να το φάνε. Πόσο δίκαιο είχε όμως ο άνθρωπος. Σαφώς. Σαφώς. Λοιπόν, συμφωνώ μαζί σας ότι η μεγάλη ευθύνη και του πολίτη. Δεν το συζητώ. Και ότι υπάρχουν πολλών ειδών πολίτες. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είναι παρασύρεται ο πολίτης, κύριε Λοβέρδο. Παρασύρεται ακόμα και με τους δημοσιογράφους. Έτσι. Γιατί βλέπω θέλει να παρασύρθει. Δεν παρασύρεται πάντα. Έτσι. Για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν παρασύρεται από αυτό που του λέει την αλήθεια. Παρασύρεται από αυτό που του χαϊδεύει τα αυτιά. Έτσι. Για να είμαστε ειλικρινείς. Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι. Αλλά κοιτάξτε, ξέρετε πόσοι πολίτες είναι, πόσος κόσμος είναι αδύναμοι στη σκέψη. Ναι, καλά, δεν το συζητώ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, αλλά βλέπω και την αντιπολίτευση γενικότερα, να σου πω την αλήθεια, η οποία κάνει μια ήπια και η Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ ακόμα. Λοιπόν, έχουν κάνει τόσα πολλά, έχουν τέτοιο παρελθόν αυτοί οι άνθρωποι πλέον, που έχετε ένα κάρο στοιχεία, αποδεικτικά στοιχεία, να τους χτυπήσετε. Εδώ η ίδια η δική της, ο Αλαβάνος, ο ίδιος, η Κωνσταντοπούλου, ο Μίκης Θοδωράκης, πόσα είπε, ο Μελανσό, ελληνική φιγούρα της αριστεράς στην Ευρώπη, τώρα ο Guardian. Αγαπητέ μου κύριε Νίκο, δεν αντιδρά και ο κόσμος. Τι να κάνεις. Εδώ γίνονται φοβερά πράγματα. Εδώ ενθαρρύνεται η ρήψη Μολότοφ. Αθωώνονται αυτοί που ρίχνουν Μολότοφ. Και δεν αντιδρά κανείς. Ρίξε όσους Μολότοφ θέλεις ελεύθερο και δεν αντιδρά κανείς. Πρέπει να υποκινηθεί κύριε Λοβέρδο ο κόσμος. Δεν μπορεί από μόνος του. Πρέπει να υποκινηθεί. Τι να κάνει. Είδατε τι έγινε με το Μακεδονικό που ήταν μείζον ζήτημα. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε. Μα το είχε πει και ο Αϊνστάιν εξάλλου. Ο κόσμος είναι επικίνδυνος. Όχι εξαιτίας αυτών που κάνουν το κακό. Αλλά εξαιτίας αυτών που κοιτάζουν αυτούς που κάνουν το κακό. Χωρίς να κάνουν τίποτα. Χωρίς να αντιδρούν. Έχουμε προσαρμοστεί σε αυτό και τι έγινε. Αυτά έλεγα και χτες. Πώς δεν έγινε. Εφαρύνονται αυτοί που ρίχνουν μολότο, που φτιάχνουν μολότο. Τελικά να σας πω κάτι, ειλικρινά, επειδή σας παρακολουθώ, είστε ο μοναδικός αυτή τη στιγμή που δεν μπορούν να σας προσάψουν τίποτε, γιατί και ο Γεωργιάδης τα λέει ο Φουκαράς, αλλά επειδή σε έκανα παρελθόν και το χτυπάνε ακροδεξιό, εσάς δεν μπορούν να σας προσάψουν τίποτε. Δηλαδή, σας είδα χθες με τον κύριο Βιλάλη, πώς το λένε, τον κύριο αυτόν. Ναι. Που εντάξει, ύψωναν τη φωνή, έχουν πλέον στοιχεία, έχουν πεπραγμένα πλέον αποδεικτικά στοιχεία για να μπορέσετε να χτυπήσετε. Αν μόνο αυτά που είπαν οι άνθρωποι που προϋπήρχαν παλιά μαζί, αυτά μόνο να χρησιμοποιήσετε δεν φτάνει. Να είστε καλά κύριε Νίκο, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Ελισάβετ, καλησπέρα σας. Καλό σας απόγευμα κύριε Λοβέρδο. Θέλω να πω το εξής. Η κυρία Μυρσίνη Λοΐζου δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή της και ζει ακόμα στα 53 της χρόνια από τους κόπους του νεκρού πατέρα της. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, αυτούς που περιμένουν τη ζητιανιά των 300 ευρώ μία φορά το χρόνο, θα τη στείλουν στην Ευρωβουλή να παίρνουν τα 250 χιλιάρικα ευρώ το χρόνο? Και επίσης να ρωτήσω τις δύο κυριούλες που πήραν χθες και την υπερασπίστηκαν, να μου πούν αν στη θέση της μάνας του Αξαρλιάν ήταν αυτές, γιατί αν έχουν παιδιά θα μπορούσαν να ήταν αυτές. Θα είχαν λόγο συμπάθειας για την κυρία Λοΐζου. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και να είστε καλά. Γι' αυτό ακριβώς σας λέω να προσέχετε τι ψηφίζετε. Εγώ δεν μπαίνω στην... Δεν με αφορά το τι κάνει η κυρία Λοΐζου στην ιδιωτική της ζωή. Με αφορά από τη στιγμή που γίνεται δημόσιο πρόσωπο και από τη στιγμή που λέει όλα αυτά που λέει για την νομοκρατία. Γι' αυτό σας λέω ότι και όποιον και αν ψηφίσετε, όποιο κόμμα και αν ψηφίσετε, και να πάτε να ψηφίσετε οπωσδήποτε, να προσέχετε και ποιον υποψήφιο θα ψηφίσετε. Τι έχει κάνει στη ζωή του αυτή?
ξέρει να βγάζει μεροκάματο, έχει να πληρώσει τον νίκη του σπιτιού του ή έχει να πληρώσει τα φροντιστήρια των παιδιών του, έχει παιδιά, έχει οικογένεια, έχει κάνει κάτι στη ζωή του. Είναι ένας τεμπελχανάς που τον πήρε ο μπαμπάς του και τον έκανε βουλευτή ή ευρωβουλευτή. Κύριε Οικονομάκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ροβέρδο. Θα είμαι λάκων, όπως είμαι και την καταγωγή. Από τη σημερινή σας εκπομπή, θεωρώ από σήμερα Πρωθυπουργό της Ελλάδας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο άλλος είναι ανύπαρκτος για μένα. Έχει τελειώσει. He is finished, που λένε οι Αμερικανοί. Λοιπόν, για τα διεθνή θέματα με τα οποία ασχολούμαι, να πω δύο κουβέντες, μια και εγώ χρόνο. Έχουμε πολύ καθήλωση, χρόνο, σύντομα, αν θέλετε. Ναι. Για την καθήλωση των αεροπλάνων των Boeing στις Ηνωμένες Πολιτείες, και εδώ πιστεύω ότι ήταν πολύ σωστή η ενέργεια του Τραμπ. Και για τον Brexit έχω να πω ότι έχω μετανιώσει που ήμουν υπέρ του Brexit. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει δεύτερο δημοψήφισμα. Ναι, και εγώ ήμουν αντίον του Brexit έτσι κι αλλιώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Οικονομάκο, να είστε καλά. Κύριε Κυριάκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλά είμαστε. Κάθε μέρα έχουμε και καινούργια, Γιάννη. Έχουμε και καινούργια πράγματα. Μια με τον Κυρίτσι, μια με τον βγαίνει ο Αρβανίτης τώρα. Τι δουλειά τώρα έχει να τον εβάλει τώρα. Δεν μου λες, ρε Γιάννη, από την κυβέρνηση μέσα, όλους αυτούς τους δενεκέδες που έχει μαζέψει, 151 βουλευτές του, δενεκέδες που είναι, γιατί δεν βάζει από εκεί μέσα έναν να τον κάνει ευρωβουλευτή και βάζει τώρα. Θα βάλει την κυρία Κουντουρά και τον κύριο Δανέλη. Λοιπόν, είδες ότι είναι διχαστικός ο άνθρωπος. Δεν έχει. Έχει ντενεκέδες στην κυβέρνησή του. Έχει ντενεκέδες, Γιάννη. Γι' αυτό δεν βάζει. Και βάζει από τα άλλα κόμματα. Έχει πάρει Κουντουρά, έχει πάρει. Πολλούς σου έχει πάρει. Του Πασό και τους έχει κάνει υπουργούς. Από τους δικούς του. Αυτοί βγαίνουν και χειροκροτάνε και κάνουν και το χεράκι και σηκώνουν και το χέρι και κάνουν. Δεν είναι αξία αυτοί οι άνθρωποι να τους βάλει. Γιατί δεν αντιδρούν. Γιατί δεν αντιδρούν αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη. Για πες μου, γιατί δεν αντιδρούν. Και ο Τσίπρας είπε και για τις βόμβες Μολότοφ που ζήτησε συγγνώμη ο Κυρίτσης. Πρόσεξε, ζήτησε συγγνώμη. Γιατί είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι από ποια μεριά είχε και τις πέφτουν οι Μολότοφ. Και βγήκε και είπε συγγνώμη ο Κυρίτσης. Πρέπει να φύγουν, Γιάννη, το συντομότερο, αλλά να μην κάνουν κακό παραπάνω στη χώρα που το έχουν κάνει. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αθηνά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χθες θα περίμενα να μας πείτε για κάποια άλλη κυρία, την κυρία Ρεπούση, η οποία είναι στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, ανακοινώθηκε, δεν θυμάμαι. Για τον συνασπισμό στη Σμύρνη, στην καταστροφή της Σμύρνης, όταν οι Τούρκοι κυνήγησαν τους Έλληνες, κάψανε τη Σμύρνη και λέει ήταν συνασπισμός και πέσανε στη θάλασσα. Αυτή θα υποστηρίξει τα συμφέροντα της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά, κύριε Αθηνά. Να είστε καλά. Κυρία Ρεπούση, πρέπει να αποφασίσει τι είναι. Εάν είναι πολιτικός, πρέπει να είναι υπεύθυνη απόλυτα των Ελληνών. Αν θέλει να το παίζει επιστήμον και να γράφει βιβλία που να μην έχουν σχέση όμως με το σχολείο, δικαίωμά της. Δικαίωμά της να κάνει ό,τι θέλει και να λέει ό,τι θέλει. Όταν όμως είσαι πολιτικός και όταν υποτίθεται ότι γίνεσαι πολιτικός για να υπερασπιστείς τα συμφέροντα της πατρίδας σου, πρέπει να είσαι πάρα πολύ υπεύθυνος. Κύριε Κώστα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ροβέρδο. Εγώ πιστεύω ότι γίνεται κάποιο λάθος όταν λέμε αριστερή. Δεν είναι αριστερή, είναι νεοκομμουνιστές. Ναι. Και γιατί λέω νεοκομμουνιστής. Ένας παλιός κομμουνιστής, ο Τάκης Λαζαρίδης, ο συγγραφέας, είχε γράψει ένα βιβλίο στο οποίο έλεγε «Σύντροφοι, ευτυχώς ιτηθήκαμε». Η αριστερά, κύριε Ροβέρδο, νικήθηκε στον εμφύλιο, αλλά κυριάρχησε στην προπαγάνδα. Στην προπαγάνδα είναι ανώτερη και από τον Γκέμπελς. Και ενώ η αριστερά προκάλεσε τον εμφύλιο, εμφάνισε όλους τους άλλους υπεύθυνους εκτός από την ίδια. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ και έχετε δίκιο. Ο κύριος Λαζαρίδης, στον οποίο αναφερθήκατε, είναι ένας άνθρωπος πολύ σημαντικός κατά τη γνώμη μου, έχω διαβάσει το βιβλίο του. Εξαιρετικός. Ένας άνθρωπος με ήθος, με αξιοπρέπεια. Ένας άνθρωπος που στα νιάτα του ήταν φυσικά μέλος του Αντάρτικου, του Ελλάς, ο οποίος κατανόησε τα λάθη που έγιναν.
Παρόλο που υπέφερε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει συλληφθεί, έχει καταδικαστεί. Έτσι. Αλλά είναι ένας άνθρωπος έντιμος και κατάλαβε τα λάθη του. Και σήμερα γράφει αυτό το καταπληκτικό βιβλίο που πρέπει όλοι να το διαβάσετε. Ευτυχώς σύντροφοι ποιηθήκαμε. Κύριε Περικλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Λεοπέρδο. Πήρα τηλέφωνο, ειδικά είχα να πάρω ένα 1,5 μήνα. Γιατί εχθές, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, υποστήκατε μια επίθεση από τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Πήρανε δύο μαζί και μετά άλλος ένας τρίτος στη σειρά. Σε ανάλογη φρασιολογία. Ήταν με το καμένο. Yeah. Λοιπόν, θα ήθελα να σας προειδοποιήσω. Αυτοί από εδώ και μπρος και όσο θα πλησιάζουμε στην περίοδο των εκλογών θα πολλαπλασιαστούν. Θα δεχτείτε πολλές επιθέσεις. Έχω ήδη δεχτεί. Σήμερα το πρωί δέχτηκα συκοφαντική επίθεση στην εκπομπή του κ. Παπαδάκη. Την είδα. Έτσι, από τον κύριο Αρβανίτη. Ναι, ναι, ναι. Από ό,τι έμαθα. Λυπάμαι που ο κύριος Παπαδάκης δεν με έχει καλέσει την εκπομπή του να απαντήσω, αλλά είναι και πέρα φορά τον ίδιο τον κύριο Παπαδάκη. Αλλά χτες, σήμερα δέχτηκε επίθεση από τον κύριο Αρβανίτη. Ο κύριος Αρβανίτης τον βρίζει εμένα όπως είχε βρίσει μαλάκα τον κύριο Σαμαρά. Σαμαρά, το θυμόμαστε όλοι. Έτσι. Έτσι, ναι, ναι, αυτοί τους αντιπροσωπεύουν, έτσι, κύριε Λοβέρδο, είναι, οι ίδιοι είναι, αυτοί που τους ψηφίζουν, είναι αυτούς. Λοιπόν, λοιπόν, το λέω και το παραλαμβάνω, ο κύριος Αρβανίτης όταν βρίζει εμένα, μου είναι τίλος τιμής, να με βρίζουν οι Αρβανίτηδες. Συμφωνώ. Λοιπόν, πάντως σας το λέω, δεν ξέρω τι θα κάνετε γι' αυτό, επειδή το ξέρω, δεν είναι το ξέρω, για σας η επίθεση. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, δυστυχώς αγαπητέ κύριε Περικλή, έχετε δίκιο και το ξέρω και σας ευχαριστώ είναι πάρα πολύ. Είναι αντίον του δικού σας ακροατηρίου, τους ενοχλεί ότι έχετε μεγάλο ακροατήριο κύριε Γιάννη. Βέβαια τους ενοχλεί. Και ότι επηρεάζεται κόσμο και σου λέει εδώ... Πρέπει να αρχίσουμε να λέμε ψέματα, να παίρνουμε, να υποστηρίζουμε το μεγάλο ηγέτη. Άκουσα ότι είπατε για την αυτή τη Λουίζου ότι δεν έχει δουλέψει. Γιατί δεν έχει δουλέψει ο Τσίπρας. Έχετε δει το βιογραφικό του μεγάλου ηγέτη. Ούτε μία μέρα το πλουσιόπεδο. Ούτε μία μέρα δουλειάς. Το βιογραφικό του μέσα επίσημα, να πει όποιος θέλει να το δει. Γράφει ότι ήταν στην ΚΝΕ. Συμμετείχε στο κίνημα το μαθητικό εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και ότι πήγε εκδρομή στη Γένοβα για να κάνει διαδήλωση εναντίον των G8. Αυτό είναι το βιογραφικό του Τσίπρα. Και από εκεί και πέρα τον πήρε ο Αλαβάνος. Λοιπόν, τι να... θέλετε τώρα. Δηλαδή, τι θέλουν όλοι αυτοί. Να είστε πέρα καλά, κύριε Περικλή. Σε ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Κύριε Ανδρέα, καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Γιάννη. Εχθές μιλήσατε για τα λεωφορεία. Όταν μια κυρία είναι έγκυος ότι πρέπει να της παραχωρηθεί μια θέση. Εγώ πήρα να υπενθυμίσω ότι υπάρχει ένα κάθισμα σε όλα τα λεωφορεία, ένα συγκεκριμένο, το οποίο είναι ακριβώς για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή όπως κάθεται εκεί, εάν πας και του πεις ότι φαίνεσαι ότι είσαι ηλικιωμένος ή είσαι έγκυος, οφείλει από μόνος να σηκωθεί να στην παραχωρήσει. Αυτό μιλάμε μέσα στο πνεύμα συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων. Η διαφορά είναι ότι αυτό το κάθισμα όμως θέλει μια επισήμανση, θέλει ένα τόξο από πάνω, πώς να το πω, καταλαβαίνετε. Δηλαδή δεν το παίρνεις μπρέφα, ότι το κάθισμα που κάθεσαι εσύ ο ίδιος, παρά μόνο άμα κοιτάξει αριστερά σου, έχει ένα ταμπελάκι που δείχνει τον ανάπηρο. Λοιπόν, υπάρχει ένα κάθισμα και αυτό κάτι είναι πάλι. Και να πω και αυτό για το θέμα της Μολότοφ, το οποίο δηλαδή είναι, δεν μπορεί να το συλλάβω, ας πούμε. Και να με βοηθήσει στο εξής. Μία κυρία πριν από πολλούς μήνες δεν έπεσε η Μολότοφ το πόδι της και έπαθε μεγάλη ζημιά, ναι, το πόδι, ναι, της και δεν ακέραια σήμερα, ναι, 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 στο Πολυτεχνείο δίπλα, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν αυτή, ναι, η κυρία. Ναι, 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 και εγώ δεν το θυμάμαι τώρα που λέμε, θυμάμαι τον περιστατικό. Διάβασε είναι τον τόσα υστέρο, πολλά άλλωστε. Ότι έπαθε, όχι, έπαθε ζημιά, δηλαδή, ναι, ναι, δεν, ναι, ναι, επανήθηκε, ναι, το πόδι, ναι, της, ναι, ναι, όπως ήτανε. Και αστυνομικοί έχουν καεί. Και μας λέει αυτός ο άνθρωπος ότι δεν θυμάται κάποιος να σκοτώθηκε. Τι να πει κανείς, να πέσει μια δίπλα του να δούμε αν θα τρομάξει. Τι να πω, δηλαδή είμαστε εκτός λογικής, κύριε Γιάννη. Τι είναι αυτό, δηλαδή αυτή η καρέκλα πια, τι είναι, τρέλα φέρνει στον κόσμο. Γεια σας, ευχαριστώ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Δυστυχώς αυτή είναι η νοοτροπία που υπάρχει. Βέβαια σήμερα, μετά το σάλο που προκλήθηκε, ο κύριος Κυρίτσης προσπάθησε να ανασκευάσει αυτές τις δηλώσεις. Δεν ανασκευάζονται. Γιατί αυτό πραγματικά πιστεύει μέσα του. Και αυτό πιστεύουν όλοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ, αφού τους βλέπετε τι διατάξεις φέρνουν με το νέο ποινικό κώδικα. Για να χαϊδέψουν όσους έχουν σχέση με Μολότο. Εγώ δεν ξέρω κανένα άλλο κόμμα που να συμπαθεί της Μολότοφ. Κανένα.
Κύριε Ηλία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ρομπέρδο. Ήθελα να επισημάνω το εξής θέμα. Το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Mm-hmm. Γιατί γίνονται πάρα πολλά στραβά πράγματα στο θέμα της ανεργίας. Παίρνουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται κιόλας και παίρνουν επίδομα ανεργίας. Γιατί να λέγεται επίδομα ανεργίας και μην λέγεται επίδομα ενεργίας και να τους βάζει σε πόσες ώρες αντιστοιχεί, να πούμε, το επίδομα αυτό ως ώρες εργασίας, να τους στείλει έλεκτα στα λεωφορεία, να τους στείλει στα νοσοκομεία για 2-3 μέρες, να πούμε, την εβδομάδα και να πάρουν. Γιατί να είναι τεμπέλιδες και να κάθονται στις καφετέρειες. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Λογική άποψή σας. Φυσικά, θα ήθελα όποιος παίρνει επίδομα αύριο να το σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ενδιαφέρουσα η άποψη. Να είστε καλά, κύριε Ηλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ελένη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Λοβέρδο. Ήθελα να πω με αφορμή το βιβλίο αυτό που ανέφερε ένας κύριος προηγουμένως του Τάκη Λαζαρίδη. Ναι. Δεν έχει γράψει ένα βιβλίο μόνο για το θέμα αυτό. Υπάρχουν άλλα δύο βιβλία. Αν θυμάμαι λίγο τον τίτλο, το ένα λέγεται, έχω διαβάσει, γι' αυτό σας το λέω, «Απλά μαθήματα ιστορίας» και ένα τρίτο, «Αναγκαστική προσγείωση». Δεν τα έχω διαβάσει αυτά. Ομολογώ ότι το μόνο βιβλίο που έχω διαβάσει είναι αυτό. Σχετικά, είναι σχετικά. Και ο ίδιος είχε, μου έκανε την τιμή και μου τόσο με αφιέρωση. Το θέμα, ναι, ναι, είναι σχετικά με αυτό το πρώτο. Αλλά κοιτάξτε, ξέρετε τι μεταχείριση είχε μετά όταν έγραψε αυτά τα βιβλία. Τον θάψανε τελείως. Κανείς δεν τον καλούσε. Καλά, η αριστερή, εντάξει, δικαιολογημένα. Αλλά και οι άλλοι υποτιθέμενοι, ας πούμε, της άλλης παράταξης, κεντρό, η δεξή κλπ. Έχετε δει εσείς ένα δημοσιογράφο πλην 1-2 φορές του Χαριτάτου. Ο οποίος τον κάλεσε για να μιλήσει, γιατί είναι, αυτό είναι γνώστης, ας πούμε, τα έζησε τα γεγονότα αυτός. Τον έχει καλέσει κανείς ποτέ να ενημερώσει, ενημερωτικά το λέω, ώστε να ακούσει ο κόσμος και ότι θέλει ας κάνει. Αλλά βλέπετε ότι ακόμη και αυτοί που δεν είναι αριστεροί, που ανήκουν ας πούμε στην κέντρο δεξιά, που είναι τέλος πάντων κεντρό. Αλλά όλοι έχουν δηλητηριαστεί από την ιδεολογική επικρατεία. Έχουν όλοι, κάνουν πλάτες στους αριστερούς. Φοβούνται. Δεν θέλουν να τους εκθέσουν τους αριστερούς. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουν και τους λεγόμενους συνοδοιπόρους οι αριστεροί. Έτσι. Ναι, πάντα. Ναι, ναι. Υπάρχουν πάντως άλλα δύο βιβλία. Δεν είναι το μοναδικό. Θα τα κοιτάξω και θα κοιτάξω να τα βρω, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ναι, και είναι σχετικά με το πρώτο. Με το πρώτο. Να είστε καλά, κύριε Ελένη. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Λοβέρδο. Έχουμε περαστικά σας μέσα από τα βάθη της ψυχής μου. Να είστε καλά. Δεν είναι τίποτα σοβαρό, απλώς με τα λεφτά. Δεν έχει σημασία. Σας έχει καθυλώσει και δεν μπορεί να κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Εν πάση περιπτώσει. Μου θυμήσατε τον παλιό μου φίλο, τον Μάκη, τον Γεράσιμο, τον Αλέξιο τον Βριώνη. Μάλιστα. Μαζί μεγαλώσαμε στην Καλλίπολη, στην Αγία Παρασκευή και στον Άγιο Βασίλειο. Mm-hmm. Και μεθαύριο εορτάζει, είναι εορτή του, είναι του Αλεξίου ανθρώπου του Θεού. Εκεί. Θα του στείλω και το τηλεγράφημα όπως κάθε χρόνο θα του στείλω. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ... Αυτή την κυρία, την 151η, ποια είναι αυτή η κυρία, δεν την ξέρω. Μεγαλοοικονόμου, πειραιώτησα. Μεγαλοοικονόμου, είναι η ποιήτρια, τη χρειάζονται. Και μοντέλο, και μοντέλο. Ποίηματα. Είναι Κωστή Παλαμάς, να πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ. Και τελειώνω και κλείνω με το «Ελλάς, θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία». Φιλιά και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Κύριε Χρήστο, τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα. Καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη, εγώ έχω γεννηθεί στη Τασχέτη και ο πατέρας μου ήταν Έλληνας. Πολιτικός πρόσφυγας. Ναι. Mm. Και με τον νόμο του Καραμαλή μας έφερε τότε πίσω. Mm. Ήταν τόσο καλά εκεί που ήταν κομμουνισμός που μας έφερε εδώ για να βεβαιώσουμε. Και δουλεύουμε εδώ τώρα, εντάξει, σε διάφορες εταιρείες. Mm. Εγώ, κύριε Γιάννη, θέλω να πω κάτι μόνο, δεν ξέρω και καλά ελληνικά. Είναι, θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να γράψει ό,τι έχει πει ο κύριος Τσίπρας όλα αυτά τα χρόνια που έλεγε στα διάφορα κανάλια και στο ραδιόφωνο και αυτά μόνο να λένε. Δεν χρειάζεται ό,τι αυτοί οι υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας να μιλάνε με τους Σιριζαίους. Να έχουν ένα μικρό μανιτοφωνάκι και να βάζουν αυτά που έλεγε ο αρχηγός τους. Νομίζω ότι τότε οι Έλληνες θα θυμούνται
τι ακούγανε τόσα χρόνια και τι γίνανε από αυτά που ακούγανε. Κύριε Χρήστο, εσείς είστε πιο χρήσιμος περισσότερο από όλα. Δεν ξέρω πόσο χρόνο ήρθατε από την Τασκέμη στην Ελλάδα. Εσιάζω τα 65. Τότε πόσο χρόνο ήσασταν που τα φύγατε από την Τασκέμη? Από τη Τασκέμη το είχαμε γύρω στα 20 ήμουνα. Ωραία. Άρα γνωρίζετε τι σημαίνει αριστερά. Καλύτερα από όλοι. Γνωρίζω τι σημαίνει κομμουνισμός, κύριε Γιάννη. Έτσι. Εμείς γι' αυτό φύγαμε από εκεί και φεύγουν πολλοί Έλληνες, αλλά δεν μπορούν να έρθουν γιατί δεν ξέρουν τη γλώσσα. Τα πτυχία που έχουν δεν αναγνωρίζουν στην Ελλάδα. Η αδερφή μου ήταν γιατρός και έμεινε εκεί, γιατί το πτυχίο δεν αναγνωρίζεται. Και καταλαβαίνετε, ας πούμε. Καλή δύναμη, καλή δύναμη, κύριε Χρήστο, καλή δύναμη σε όλους εσάς τους ανθρώπους που έχετε υποφέρει κάτω από αυτό. Πόσοι άνθρωποι σμπαραλιάστηκαν τα ιδανικά τους και τα όνειρά τους. Σαν τον Τάκη Λαζαρίδη, εξαιρετική φυσιογνωμία. Κάποια μέρα θα πρέπει να προσπαθήσω να τον γνωρίσω και από κοντά. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο, φίλες και φίλοι. Καλό σας βράδυ και μην ξεχνάτε, είμαστε όρθιοι. Δεν το βάζουμε ποτέ κάτω. Ποτέ κάτω. Είμαστε όρθιοι και θα τα καταφέρουμε.